γράφουν και τα δύο. Είμαστε με τον υποψήφιο δήμαρχο Χίου Γιώργη Κούτσι, το Λεβεντόπεδο, με το συνδυασμό Ορμητικό Χυμάρο. Γιώργο, θα μας πεις πότε πήρες την απόφαση να κατεβείς στο Δήμο Χίου και γιατί? Πήρα την απόφαση τώρα κανένα 2 με 3 μήνες και θα ήθελα κάτι το καλύτερο να φτιάξουμε, γιατί βλέπω ότι πάμε προς το χειρότερο και πρέπει να αξιοποιήσουμε το νησί μας πολύ, γιατί εδώ και 30 και 35 χρόνια έπρεπε να ήταν αξιοποιημένο. Σύγκριση με άλλες επαρχίες που έχω δει από το ίντερνετ, διάφορες επαρχίες, να μην μιλήσω, είμαστε η μέρα με τη νύχτα, είμαστε ένα μηδενικό. Και ο λόγος που δεν έρχεται στο νησί μας είναι αυτός. Από τη στιγμή που δεν είναι αξιοποιημένο το νησί, δεν μπορεί να έρθει και ο κόσμος. Από γενικές γράμμες, πρώτο, δεν έχουμε νερό. Να πίνει, να βάλει στη βρύση το ποτήρι σου να πίνει νεράκι. Ο παππούς και η γιαγιά δεν μπορεί να πάρει το νεράκι. Και ούτε έχει τη δύναμη από οικονομικό. Γενικά γραμμές είναι το οικονομικό. Δεύτερο σκέλος. Είναι η κρίση ο βασικός παράγοντας που έχει έρθει και πρέπει η νεολαία να έχει μια δουλειά στα χέρια της. Και όχι τώρα αυτή τη στιγμή να πεινάει. Και αυτή τη στιγμή εγώ πριν 3 μέρες έχω οδηγό στο λεωφορείο από την Αθήνα που δεν έχει δουλειά και πεινάει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι λυπηρό για μένα. Και όχι μόνο για γενικές γραμμές το βλέπω λυπηρό, που δεν έχει ο κόσμος δουλειά να φάει αυτή τη στιγμή. Και οφείλεται στην πολιτική. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αυτή τη στιγμή κατεβαίνω από μόνο μου και θέλω να με στηρίξει ο ελληνικός λαός. Είμαι ένας χαρακτήρας που δεν πιάνω κανένα μα κανένα. Θα κρίνει ο λαός θα κρίνει να δώσει την καρέκλα. Εγώ είμαι ο τελευταίος άξονας. Ο λαός είναι εκείνος που θα κρίνει. Ναι. Αυτό έχω να πω, δεν έχω κάτι άλλο εγώ. Ναι. Δεν μου λες, έχεις κάνει τη διαδικαστικά τα απαραίτητα, έχεις καταθέσει ψηφοδέλτιο στο συμβιασμό και τέτοια? Όχι, προς το παρόν θέλουμε να δώσουμε ένα παράβολο. Έχεις σκεφτεί τους άνθρωπους που θα σε πλαισιώσουν για το ψηφοδέλτιο? Πιστεύω ότι γράφει κάπου γύρω στις 120 μέρες συμβούλους. 120 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Και ακόμα ένα να προσθέσω μέσα, ότι αν σήμερα η Χίος βρίσκεται, γιατί είναι λυπηρό που καταστράφηκε με τη φωτιά, την ησυχία και που βρίσκεται στο ένα μηδενικό Χίος, το έχουν σήμερα οι λεγόμενοι εφοπλιστές που θέλουν την ησυχία τους. Γι' αυτό βρίσκεται στο μηδενικό Χίος. Μα οι εφοπλιστές έχουν κάνει στο παρελθόν μεγάλες δωρεές. Τι δωρεές? Έχουν κάνει σχολιά και θέλει να έχει την ησυχία του. Πες μου την αξιοποίηση της Χίου. Πες μου, ποιος θέλει, ας έρθαμε την πει ένας πολιτικός, την αξιοποίηση της Χίου. Πήγαινε στη Μύκονο, πήγαινε στη Ρόδο, πήγαινε στην Κέρκυρα, πήγαινε στη Σάμο, εδώ απέναντι κοντά μας, πήγαινε στη Σάμο, να δεις τι αξιοποίηση έχει και τι αξιοποίηση έχει Χίο. Πώς να έρθει ο τουρίστας εδώ πέρα? Εδώ κοντά, στα Τριγύρω που σου λέω τώρα, πήγαινε εδώ στη Σάμο και σύγκρινε τη Σάμο με τη Χίο. Και πες μου, Γιώργη, δεν έχει δίκιο. Πήγαινε στη Σάμο δίπλα μας, εδώ που είναι πιο μικρό νησάκι, στη Σάμο και θα δεις και θα κρίνεις μόνος σου. Δεν σου λέω να πας στην Κέρκυρα, δεν σου λέω να πας στη Ρόδο, ναι. Γιατί αυτή είναι καλύτερη από εμάς. Όχι, δα. Και εμείς καταστραφήκαμε, με μια φωτιά τελείωσε. Έχεις κάποιες πρώτες σκέψεις για τον τουρισμό να κάνεις που θα τραβήξει, που θα προσελκύσει κόσμο? Το βασικό είναι η αξιοποίηση τουρισμού. Ναι. Και θέλω να πω, επειδή είμαι αυτοκινητιστής από μικρό παιδί, εδώ στην Ομαρχία, το βασικό, επειδή χρόνια δεν μπορούμε να κινούμεθα με τα λεωφορεία αυτά, 20 λεωφορεία, 30 χρονών, και καμιά φορά όταν γίνει κάποιο τροχαίο λέμε «Α, φταίει ο Κουκούτσης ο Γιώργης, α, φταίει ο οδηγός». Δεν γίνεται όταν μου δίνεις εμένα όχημα, 30 χρονών, 28, 25 χρονών, δεν είναι ασφαλές. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να είχαν φροντίσει οι μεγάλοι, να δώσουν ένα πρόγραμμα, να βγει μια χρηματοδότηση με μικρά λεωφορεία, όχι τα μεγάλα εδώ 40 και 50 θέσεις, με μικρά λεωφορεία να μπορεί να κάνεις ασφαλές συγκοινωνία και όχι με 20 χρονών και 25 χρονών συγκοινωνία.
Μάλιστα. Άλλος άξονας, βεβαίως, άλλος άξονας να γυρίζει ένα όχημα 5 ετών μέσα στην πόλη και άλλο να γυρίζει 25 χρονών και 28 που έρχεται και το βγάλει φωτογραφία ο τουρίστας. Ο Γερμανός, ο Άγγλος, ο Αμερικάνος και το βγάλει φωτογραφία και το παίρνει στον τόπο του. Γιατί παλιά ήμουν οδηγός και γνωρίζω και ξέρω. Τους αρέσει η καθαριότητα. Δεν τον νοιάζει αν ήταν 40 χρονών ή 35, αλλά τον νοιάζει η καθαριότητα. Καμία σκέψη για αεροδρόμιο, λιμάνι και τέτοια, εύχομαι. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 30 χρόνια και 35 και το λιμάνι και τα αεροδρόμια. Ναι. Αυτή είναι η αξιοποίηση τουρισμού. Εάν δεν υπάρχει λιμάνι και αεροδρόμιο, δεν έχεις αξιοποίηση τουρισμού. Ναι. Πώς θα έρθουν τα τσάρτερ για να προσγειωθούν τα μεγάλα αεροπλάνα. Αν δεν έχεις λιμάνι τώρα, ναι. κάναμε εγώ το λιμάνι στο Αμεστά. Ποιο είναι το νέμα, θέλω να μου απαντήσεις. Ποιο είναι το νέμα, έχεις συγκοινωνία λέει μια φορά τη βδομάδα. Ποιο είναι το νέμα. Το λιμάνι έπρεπε να στηθεί εδώ. Το λιμάνι. Κάπου εδώ να στηθεί, κάπου στο Κοτσόβολο, κάπου ένα λιμάνι, ένα μεγάλο. Ναι. Ποιο είναι το νέμα. Εκεί κάτω. Εντάξει, υπήρχε ένα λιμάνι. Και το κάναμε και μεγάλη. Ποιο είναι το νέμα συγκοινωνία. Να μας φέρει κίνητρο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έτσι. Και σήμερα είναι όλη αυτή τη στιγμή να βλέπεις και οι περισσότεροι είναι σε κρίση και πεινάει. Δεν έχει να φάει κανένας. Κανένας. Του λέω αυτή τη στιγμή πριν τρεις μέρες έχω οδηγό έναν από την Αθήνα. Το παιδί. Ναι. Και είναι λυπηρά αυτά τα πράγματα. Να βλέπεις τώρα ο άνθρωπος να τον έχω να μένει σπίτι μου και είναι λυπηρά. Κάτι τελευταίο. Να μου λέει Γιώργο, ναι. Δεν έχω λεφτά, δώσε μου 100 ευρώ. Λυπηρά να βλέπεις τον κόσμο και να πεινάει με στην Αθήνα και παντού από γενικές σε όλες τις επαρχίες. Κάτι ωραία, ναι, βέβαια. Όχι. Και το πρώτο δεν έχουμε εμείς το νερό το βασικό. Το βασικό το νερό, πες μου τώρα εσύ μπορεί να πάει να πάρει νερό. Το λοιπόν. Φιαλωμένα. Να αγοράσεις φιαλωμένο. Τι ωραία, έτσι. Τι ωραία να παίρνουμε φιαλωμένο νερό. Τι κάτι, ωραία. Κάτι τελευταίο, πιστεύεις, δεν ξέρω. Τελευταία με τον Καλλικράτη, πόσο έχει συμπιεστεί και πόσο έχει ανοίξει ψαλίδα σχετικά με την ανταπόκριση του Δημότη απέναντι στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση που καταργήθηκαν οι νομαρχίες και έχουμε τις περιφέρειες και αυτά. Βοηθά αυτό τελικά το Δημότη ή τον πελαγώνει περισσότερο. Α, το δούμε στην πορεία. Ναι, άσου στην πορεία αυτό. Κάτι τελευταίο που θα ήθελες να μας πεις μόνος σου, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Τι άλλο που... Κάτι που νομίζεις ότι έπρεπε να αναφερθεί και δεν στο ρώτησα εγώ για παράδειγμα. Και εγώ θα ήθελα να γυρίσει σελίδα ηχείως, κάτι το διαφορετικό. Τέλος. Να γυρίσει σελίδα ηχείως, γιατί είναι ένα μηδενικό ηχείο σήμερα, τελείως ένα μηδενικό, με την καταστροφή της φωτιάς, και θέλω να γυρίσει σελίδα 180 μοίρες. Τέλος. Ο μηδενικός χυμάρος, Γιώργης Κοκκούτσης, το λεωρίτο ναι. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εγώ ευχαριστώ το λαό. Στόμα χάσει και κλείστο. Πνεύθε το παιδό αρίστο. Στόμα χάσει και κλείστο.